Σε δραματικούς τόνους, οι εκπρόσωποι των κλάδων της εστίασης, της διασκέδασης και των κοινωνικών εκδηλώσεων περιγράφουν το πλήρες αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επιχειρήσεις του νησιού. Όπως ξέρετε, πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν. Ήδη είμαστε στα όρια μας. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, ειδικά αυτοί που ασχολούνται αμυγός με τουρίστες, έχουν τρομακτικά οικονομικά προβλήματα. Ουσιαστικά είμαστε κλειστά. Τυπικά λένε να δουλέψουμε με 50 άτομα. Όπως καταλαβαίνετε όμως στην Κρήτη 50 άτομα γάμοι δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι. Με μηδενικά έσοδα, προσωπικό ασφαλείας και ωράριο λειτουργίας μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα ο κλάδος βουλιάζει με τα λουκέτα να έρχονται βροχή τους επόμενους μήνες και χιλιάδες εργαζομένους να μένουν κυριολεκτικά στο δρόμο. Το 15-20% των επιχειρήσεων άνοιξαν και το υπόλοιπο που άνοιξαν, ειδικά οι τουριστικές περιοχές όπως το Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, η Ιεράπετρα σε κάποια τουριστικά μέρη δεν δούλεψαν καθόλου. Πλάκες ξενοδοχεία στην περιοχή δεν άνοιξαν καν και αυτά που άνοιξαν δεν είχαν πληρότητες πάνω από 35-40%. Σημαίνει λοιπόν ότι και τα καταστήματά μας με τη σειρά τους δεν δούλεψαν. Στη διάρκεια συνάντησης που είχαν σήμερα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, οι εκπρόσωποι των τριών κλάδων εξέπεμψαν σήμα κινδύνου, εξηγώντας ότι το μόνο μέτρο στήριξης που έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι η έκπτωση 40% επί του ενοικίου για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ιδιόκτητη στέγη. Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης έχουμε την υποχρέωση και να στηρίξουμε και να σταθούμε δίπλα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Πάντα διεκδικώντας από την κεντρική εξουσία αλλά και μέσα από τα προγράμματα τα δικά μας. Ο κλάδος των κοινωνικών εκδηλώσεων σημείωσε συρρήκνωση τζίρου έως και 90%. Σκεφτείτε ότι κανονικά κάναμε γύρω στις 10-12 γάμους κάθε μήνα. Τώρα δεν κάναμε κανένα. Και τον Ιούλιο που προλάβαμε και δουλέψαμε λίγο, κάναμε 4 τραπέζια όλο τον Ιούλιο. Και είμαστε κλειστά από το Φλεβάρι. Ο τζίρος των κέντρων διασκέδασης μετά το νέο ωράριο που εφαρμόστηκε μηδενίστηκε. Ενώ η ανεργία και στους τρεις κλάδους αγγίζει το 55%. Υπάρχουν καταστήματα και επιχειρήσεις στον Άγιο Νικόλαο μετά το μέτρο αυτό που κλείνει τις επιχειρήσεις στις 12 η ώρα το βράδυ που έχει μηδενιστεί ο τζίρος τους. Και αυτοί το μόνο που έχουν λαμβάνει είναι το 40% της μείωσης του ενοικίου και έχει βγει το προσωπικό τους σε αναστολή. Έτσι ώστε να βοηθήσει τα καταστήματά μας. Να μπορέσουμε να περάσουμε όλο αυτό το κυκαιώνα, το Γολγοθά που έχουμε μπροστά μας για το χειμώνα και περιμένουμε μια οικονομική ενίσχυση, αντάξια ή κάπως έτσι όπως έγινε στην περιφέρεια Μακεδονίας. Οι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών του νησιού κατέθεσαν πρόταση στην περιφέρεια Κρήτης ζητώντας πλαίσιο μέτρων ενίσχυσης μέσω ΕΣΠΑ όπως έγινε ήδη στην κεντρική Μακεδονία. Όπως δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης, ήδη η περιφέρεια Κρήτης επεξεργάζεται πακέτο μέτρων για τις τοπικές επιχειρήσεις τα οποία πρόκειται να εξειδικευτούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Μεγάλη χαρά ακούσαμε τον Περιφερειάρχη να μας ανακοινώνει ότι έχει τη διάθεση να μας υποστηρίξει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οικονομικά, ότι θα βρει εκείνους τους τρόπους, είτε μέσω προγραμμάτων, είτε δεν ξέρω μέχρι ποιον άλλον κοντιλίων από την κυβέρνηση να διεκδικήσει. Θα ανακοινώσουμε και εμείς μέσα από το περιφερειακό μας πρόγραμμα μέτρα ενίσχυσης αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ούτως ώστε να πάρουν μια ανάσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ήδη μέσω του περιφερειακού προγράμματος έχουν διατεθεί 100 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, τη στήριξη των γιατρών, των νοσηλευτών, του τεχνικού προσωπικού για όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης και την 7η υγειονομική περιφέρεια, όπως επίσης την αγορά εξοπλισμού και αναλώσιμων για τα νοσοκομεία. Έχουμε ήδη δώσει 100 εκατομμύρια και συνεχίζουμε όμως, γιατί υπάρχουν σημαντικές δράσεις που το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Μέσα λοιπόν στο μήνα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε τι ακριβώς θα είναι τα μέτρα τα οποία και οι χρηματοδοτήσεις που μπορούμε να δώσουμε. Σε δεύτερο χρόνο θα βοηθήσει και τα μαγαζιά εστίασης και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας το είπε σήμερα και θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο για μας προκειμένου να κρατηθούμε και να είμαστε βιώσιμοι.